Γεια σας, είμαι η Βάσου Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι του Culture Magazine, το Cult Mags Video. Σήμερα φίλοι μου θα κάνουμε λόγο για τη διατροφή. Βρίσκεστε σε ένα κανάλι που πολύ συχνά κάνει λόγο για θέματα διατροφής, πλούσια σε φυτικές ίνες, για δημητριακά, ολικής αλέσεως και ούτω καθεξής. Μια διατροφή που ως γνωστόν προσφέρει μακροζωία με καλύτερη υγεία πάνω απ' όλα. Θέλετε να μειώνετε τον κίνδυνο να προσβληθείτε από σοβαρές ασθένειες και να αυξήσετε τη διάρκεια της ζωής σας με υγεία? Εάν ναι, πώς θα το κάνετε αυτό? Για να το πετύχετε είναι σημαντικό, μεταξύ άλλων, να ξέρετε ότι η διατροφή η οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες μπορεί να μειώνει κατά 22% τις πιθανότητες που έχετε για να αποβιώσετε από καρδιοπάθειες, ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, μολύνσεις και οποιαδήποτε άλλη αιτία. Είναι οι φυτικές ίνες από τα δημητριακά ολικής αλέσεως, από κόκκους δηλαδή δημητριακών, που βρέθηκε ότι μειώνουν τη θνησιμότητα και όχι οι φυτικές ίνες από φρούτα. Επιπλέον, για τα άτομα που τρώνε αυτόνες φυτικές ίνες, όπως εμείς που έχουμε βγάλει το κρέας από τη ζωή μας και διατρεφόμαστε αποκλειστικά με τροφές φυτικής προέλευσης, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι έχουν μειωμένο κίνδυνο να προσβληθούν από καρδιακές παθήσεις, λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από μερικές μορφές καρκίνου, μειωμένες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαβήτη ή παχυσαρκία, καλύτερη κίνηση του εντέρου και χαμηλότερο κίνδυνο για δυσκυλιότητα, χαμηλότερες τιμές στο αίμα για χοληστερόλη και το ζάχαρο, τη γλυκόζη δηλαδή, μείωση της φλεγμονής, καλύτερες τιμές αρτηριακής πίεσης με τις φυτικές ίνες να βοηθούν κατά της υπέρτασης, καλύτερη ρύθμιση του βάρους του σώματος με τις φυτικές ίνες να βοηθούν στην απώλεια περιττών κιλών. Τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά συμπεράσματα, φίλοι μου, και ευρήματα προέκυψαν από μια μεγάλη έρευνα η οποία έγινε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως γνωστόν, οι έρευνες αυτού του τύπου εκεί γίνονται σε 388.122 άνδρες και γυναίκες. Οι ερευνητές λοιπόν από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου της εν λόγω χώρας είχαν θέσει ως στόχο να εξετάσουν την επίδραση της διατροφής πλούσια σε φυτικές ίνες στη συνολική θνησιμότητα και στη θνησιμότητα από διάφορες αιτίες. Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση διατροφικών φυτικών ινών θεωρήθηκε ως παράγοντας που μειώνει τον κίνδυνο στεφανίας νόσου της καρδιάς, διαβήτη και μερικών τύπων καρκίνου, όπως προείπα. Όμως πολύ λίγα είναι γνωστά για το πόσο επιδρά η εν λόγω διατροφή στη συνολική θνησιμότητα και στους θανάτους που προκαλούνται από επιμέρους αιτίες. Για τους λόγους αυτούς, οι Αμερικανοί ερευνητές παρακολούθησαν το μεγάλο αυτό αριθμό ανθρώπων για 9 χρόνια. Στη χρονική αυτή περίοδο απεβίωσαν 20.000
126 άνδρες και 11.330 γυναίκες. Η ανάλυση τώρα των στοιχείων που συλλέχτηκαν επέτρεψαν την εξαγωγή όλων αυτών των συμπερασμάτων και συσχετισμών σχετικά με τις ισχυρές ευεργετικές επιδράσεις των φυτικών ινών στην υγεία μας. Η ποσότητα φυτικών ινών που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες στην έρευνα κυμαινόταν για τους άνδρες από 13 έως 19 γραμμάρια και για τις γυναίκες από 11 έως 26 γραμμάρια ημερησίως. Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί συστήνουν την τακτική καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως και κόκκους δημητριακών πριν ή μετά από ολική άλεση. Η σύσταση είναι για κατανάλωση 14 γραμμαρίων φυτικών ινών για κάθε 1.000 θερμίδες που καταναλώνουμε, που αυτό αντιστοιχεί περίπου με πρόσληψη 25 γραμμαρίων φυτικών ινών κάθε μέρα. Βλέπουμε λοιπόν ακόμη μία έρευνα που υποστηρίζει τη θέση ότι η άφθονη κατανάλωση φυτικών ινών απομακρύνει το θάνατο, μειώνει τον κίνδυνο προσβολής από καρδιοπάθειες, ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, καρκίνο και προσφέρει μακροζωία με καλύτερη υγεία. Ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα συμβεί αυτό. Το θέμα είναι αυτά τα χρόνια που θα ζήσουμε να έχουμε μία καλή ποιότητα ζωής με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Θα συγκρατήσουμε επομένως ότι για να προστατεύσουμε την υγεία μας προτιμότερο είναι να τρώμε περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως, έχω κουραστεί να το λέω κάθε φορά σε όλα τα βίντεο, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια. Πραγματικά χάρηκα όταν ένας μαθητής μου σήμερα λέει, κυρία, ξεκίνησα και εγώ αυτή τη διατροφή, δεν ξέρω όμως πόσο θα αντέξω. Ένας μαθητής της τρίτης γυμνασίου, μόνο που άρχισε να μπαίνει σε αυτή τη λογική ένα παιδάκι το οποίο είναι μόλις 15 χρονών, 14, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μελλοντική του υγεία, γιατί δυστυχώς, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και σε άλλα βίντεο, πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω μικρά παιδιά αυτής της ηλικίας πρωί-πρωί με ένα κομμάτι πίτσα στο χέρι και με μια τυρόπιτα. Θα φάμε και την πίτσα μας, έστω τη μεσογειακή για μας που δεν τρώμε κρέας, αλλά να είναι μία φορά στις 15, μία φορά τη βδομάδα, ένα κομμάτι, όχι όμως σε καθημερινή βάση. Είναι πραγματικά λυπηρό και γι' αυτό και βλέπουμε τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας να αυξάνονται μέρα με τη μέρα, που σημαίνει ότι αυτή θα είναι η αυριανή μελλοντική ενήλικες με όλα αυτά τα προβλήματα που προανέφερα. Είμαι η Βάσο Παπά, θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας, εάν δεν το έχεις κάνει ήδη, θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σου ακριβώς από κάτω, κάνε like, share και subscribe. Σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί, μέχρι τότε να είστε να περνάτε καλά, σας φιλώ!